Μέχρι πριν από πολύ λίγο ήταν σε εξέλιξη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ταγί Περντογάν. Μιλάμε πλέον ουσία για μια μαραθώνια συνάντηση, πολύ μεγαλύτερη από το αρχικό πρόγραμμα, γιατί μαζί με τις διευρυμένες συναντήσεις είχαν υπολογιστεί περίπου στις 2 ώρες. Ήδη οι δυο τους είναι μέσα περίπου από τις 5 το απόγευμα. Κοντεύει. Έχουν κλείσει 2,5 ώρες δηλαδή. Θυμίζει πάρα πολύ το ραντεβού που είχαν οι δυο τους στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο στο ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου, όπου τότε είχε κρατήσει πάρα πολύ η συνάντηση. Με ό,τι σημαίνει αυτό, Ασία, για το αν είναι καλό ή κακό, με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία έβαλε η τουρκική πλευρά τις τελευταίες ώρες. Αντώνη, εμείς παρακολουθούμε τώρα την υποδοχή που επεφύλαξε στο προεδρικό μέγαρο, το λεγόμενο παλάτι του Ερντογάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τη θερμή χειραψία, τα χαμόγελα θα τα χαρακτήριζε κανείς παγωμένα. Ένα διστακτικό χαμόγελο περισσότερο, θα λέγαμε, Σία, από τον Αλέξη Τσίπρα, όχι από τον Ταγί Περντογάν, που δείχνει το κλίμα αυτής της συνάντησης. Οι δυο τους κάθισαν μετά στο σαλονάκι, είχαν έναν πολύ σύντομο διάλογο με φόντο την ελληνική και την τουρκική σημαία, πριν περάσουν στο κυρίως μενού και όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να συζητήσουν. Όλο το πρόγραμμα γενικά πήγε πίσω, γιατί υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση του Πρωθυπουργού, αλλά και στη συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, ο οποίος τον οδήγησε στο γραφείο του Ταγί Περντογάν, και εκεί ξεκίνησαν οι δυο τους να βάζουν κάτω όλα τα καυτά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε και μια παράλληλη συνάντηση της συζύγου του Πρωθυπουργού, της Μπέντι Μπατζιάννα, που βρέθηκε, που είναι εδώ στο παλάτι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Την υποδέχθηκε η σύζυγος του κυρίου Ερντογάν, η κυρία Μινέ Ερντογάν. Έχουμε και τα σχετικά πλάνα να δούμε. Σε ένα από τα πολλά δωμάτια του παλατιού βρέθηκαν εδώ, ήπιαν ένα τσάι. Με τη βοήθεια διερμηνέα έγινε η κουβέντα, γιατί δεν γνωρίζει αγγλικά η κυρία Εμινέ Ερντογάν. Την οδήγησε στην έξοδο στη συνέχεια. Μάλιστα πριν από λίγο έκανε και ένα tweet η Εμινέ Ερντογάν για τη συνάντηση με την Μπέντι Μπατζιάννα. Είπε ότι πρέπει να γίνονται αμοιβαίες επισκέψεις για να ενδυναμωθεί η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες. Εδώ βλέπουμε ένα πιο χαλαρό κλίμα μεταξύ των δύο συζύγων, των δύο ηγετών. Αντώνη, δώσε μας λίγο το κλίμα, γιατί αυτή η είδηση της επικήρυξης των 8 Τούρκων αξιωματικών ήρθε την ώρα που βρισκόταν στο δρόμο ο Πρωθυπουργός προς την Άγκυρα. Σίγουρα, Σία, το ραντεβού έγινε σε άλλες συνθήκες από αυτές που περίμενε η ελληνική πλευρά. Και το περιγράψαμε πριν από λίγο. Ήταν το και η παγωμένη χειραψία και το διστακτικό χαμόγελο, κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα, πιο παγωμένος ο Ταγί Περντογάν, γιατί η ελληνική πλευρά είχε μια σειρά από θέματα να βάλει στο τραπέζι, τα οποία συζητούσαν πάρα πολύ. Να θυμίσουμε πως ο ραντεβού από το Δεκέμβριο πήγε το Φεβρουάριο, προκειμένου να φτιαχτεί η ατζέντα. Όμως, από τη μία, ο Καλίν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης, μιλώντας για νησιά και για τη Θράκη. Από την άλλη, η επικήρυξη των 8 Τούρκων στρατιωτικών πάγωσε το κλίμα. Και θα μπορούσαμε να πούμε, Σία, ότι υπήρχε ένας ευνηδιασμός από την ελληνική πλευρά σε σχέση με όλα αυτά. Περίμεναν κάποιες βολές από τον Ταγί Περντογάν, όχι όμως σε αυτό το σημείο. Μια τόσο σκληρή κίνηση. Και σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι δεν απάντησε η ελληνική πλευρά είναι ενδεικτικό το ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε να δυναμητήσει το κλίμα πριν από το ραντεβού, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να σου πω ότι οι διμερείς επαφές που έκανε ο Γιώργος Κατρούγκαλος και ο Στέλιος Πιτσόλας, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο με τους ομολόγους τους, ολοκληρώνονται σιγά-σιγά. Οπότε, αν πάει έτσι το πρόγραμμα, ενδεχομένως στην επόμενη μισή ώρα με 40 λεπτά, εφόσον ολοκληρωθεί βεβαίως το ραντεβού των δύο, έχουμε τη συνέντευξη. Έχουμε τις δηλώσεις, τις κοινές δηλώσεις, και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σας. Μένει να δούμε βεβαίως το κλίμα έτσι όπως διαμορφώθηκε, πώς θα αποτυπωθεί πάνω στην ατζέντα της συζήτησης. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.